Κύριε Μιχαλίδη, ζούμε μια περίεργη κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά. Γενικώς οι αγορές δοκιμάζονται τις τελευταίες μέρες και μάλιστα έντονα. Και μέσα σε αυτή την συγκυρία η Ελλάδα αποφασίζει να βγει στις αγορές με 7ετές ομόλογο. Πρώτα απ' όλα, το timing δεν είναι λίγο κακό? Κακό δεν είναι. Και θα το εξηγήσω γιατί. Πρώτον, γιατί αυτή η εβδομάδα δεν υπήρχαν ανακοινώσεις πάνω σε οικονομική από οποιασδήποτε και χώρες σε οικονομικά θέματα, είτε πληθωρισμού, είτε επιτοκίων, είτε κάτι. Οπότε βόλευε για να μην έχουμε τίποτα εκπλήξεις. Απ' την άλλη, περιμένουν όλοι μια διόρθωση στις αγορές εδώ και μήνες, στις διεθνείς αγορές. Τώρα έτυχε και ξεκίνησε αυτή τη βδομάδα. Και τρίτον, ήταν κανονισμένο να βγει αυτό το ομόλογο δοκιμαστικά. Ήταν μικρή έκδοση 3 δις. Δεν είναι κανένα ποσό. Για τους ξένους, ειδικά 3 δις δεν είναι κάποιο μεγάλο ποσό. Και ξεκίνησε και πολύ χαμηλά η έκδοση από τα 1000 ευρώ. Οπότε μπορούσε να πούνε και οποιοδήποτε. Που είναι καλό αυτό πλέον να μπαίνει και οποιοδήποτε. Υπάρχει πώς να είναι και κόσμο που το 3,5% είναι αρκετά ψηλό. Στη σχέση και 3,75 υπολόγιζαν σε πλήν κάτι, 3,5 δόθηκε, θα δοθεί μάλλον, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δεν έχει ανακοινωθεί ακριβώς. Με πτωτική πορεία. Πτωτική πορεία πλέον δεν ξέρω αν θα έχουμε. Δηλαδή είναι αρκετά καλά αυτά τα επιτόκια να δανείζεται το ελληνικό δημόσιο με τα προβλήματα που έχουμε, γιατί μην ξεχνάμε ακόμα είναι junk, είναι σκουπιδιά στην νομική έκφραση, αλλά έτσι τα λένε. Τα ελληνικά ομόλογα. Τα ελληνικά ομόλογα, έτσι, όχι τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα των εταιριών μας, του κράτους. Ελληνικά ομόλογα. Γι' αυτό και θεωρητικά δεν θα πρέπει να γίνει. Απ' την άλλη, ήταν συσσαγωγικά κανονισμένο, ήταν μια μικρή έκδοση δοκιμαστικά. Μυρίζει εκλογές, να ξέρετε, δεν λέω αύριο μεθαύριο, στον επόμενο 12μηνο, μαζί με διάφορες άλλες συγκυρίες που, ακόμα και με αυτό το σκάνδαλο που ακούστηκε, τώρα ξεφεύγω το θέμα λίγο, θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Μυρίζει λίγο εκλογές. Είχαν πει ότι γύρω στα 7 δις περιμένουν να έχουν προσφορές που τις είχαν ακριβώς. Δηλαδή, αυτά είναι λίγο όταν τα λες αυτά τα νούμερα και τα βλέπεις μπροστά σου τελικά. Σημαίνει ότι το είχαν κανονισμένο. Και ήταν να γίνει Δευτέρα και έγινε σε μια μέρα. Έγινε η πτώση των αγορών, βρήκαν ένα κενό στην πτώση, το κάνανε. Χθες συνεχίζεται η πτώση των αγορών. Και την πτώση των αγορών χθες η ελληνική αγορά το πρωί ήταν ήσυχη. Ναι, δεν ακολούθησε και με πολύ μικρούς τζίρους. Μόλις τελείωσε η έκδοση, θα έλεγα. Και την πτώση δεν κάνουν μικρή, την κάνουν μεγάλη. Οπότε οι μικροί ίσως κρατήσαν τις πωλήσεις τους, να τελειώσει όλη η διαδικασία της έκδοσης και μετά βγήκαν και μετά τις 3 ή 4 έξαναν πουλάνε προς το κλείσιμο βασικά. Άρα και συνεχίζουν. Παίξαμε με ασφάλεια. Ναι, και δεν μπορώ να το πω στημένο, αλλά ήταν κανονισμένο. Με ασφάλεια. Με καλή έννοια. Όχι, δεν το λέω πονηρά. Και καλό είναι να υπάρχει. Ναι, γιατί όλους τους βόλευε και την ελληνική κυβέρνηση και τους αναδόχους που είχαν αναλάβει αυτή την έκδοση, γιατί σαν κοινοπρακτικό δάνειο βγήκε. Το αναλάβανε αρκετές εταιρείες ξένες. Mm-hmm. Και μεγάλη γνωστή οίκη που κάποτε κάποιος, η κυβέρνηση αυτή του κατηγορούσε. Τώρα συνεργάζεται και συνεργάζεται και πολύ καλά, θα έλεγα. Καλύτερα από τους προηγούμενους. Οπότε αρκετά καλά πήγε, αλλά δεν είναι κάτι. Να πούμε ότι καταφέραμε κάτι. Το γεγονός ότι πάμε με ασφάλεια σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν απολαμβάνουμε και τα μικρότερα δυνατά επιτόκια. Εντάξει, τα επιτόκια θα μπορούσαν να είναι γύρω στο 2,5-2,80 κάποια στιγμή να είναι. Ναι. Δεν ξέρω αν θα πάμε. Είναι διαφορά πάντως. Είναι διαφορά, αλλά και από το 7 και το 10 που είχαμε φτάσει κάποτε είναι αρκετά καλά. Και δείχνεις. Επαναλαμβάνω ότι είναι μικρή η έκδοση. Δηλαδή, και αργότερα με αυτόν τον τρόπο ανταποδίδεις, ας πούμε, το καλό κλίμα που έχουν δημιουργήσει και αυτοί που έρχονται και αγοράζουν αυτόν τον καιρό. Αυτοί που έρχονται και αγοράζουν ξέρουν ότι παίρνουν ένα μεγάλο ρίσκο. Μιλάμε για τους ξένους, δεν μιλάμε για τους Έλληνες μόνο. Οι Έλληνες έχουν εγκλωβιστεί πλέον. Και με τα capital controls και με τις αποδόσεις που μας δίνει η τράπεζα μισό τη εκατό. Λέει κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν λεφτά. Δεν θέλουν να τα ρισκάνουν κάπου αλλού. Πιστεύω ένα μικρό μέρος των οικονομιών τους το ρίχνουν και σε αυτό το ομόλογο. Αφού στην ουσία είναι με 1000 ευρώ, όταν έχει κάποιο μια περιουσία από 50.000 και πάνω ευρώ, που τα οποία του περισσεύουν και θέλει να τα επενδύσει κάπου, είναι ένα μέρος μια μικρή. Μπορεί να ρισκάρει κάποια λεφτά εκεί πέρα. Οπότε μαζεύονται αυτά τα λεφτά. 3 δις δεν είναι μεγάλο ποσό. Και έχει δείξει ότι είναι μια καλή επένδυση, γιατί τελικά πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Ας πούμε ότι πληρώνουν, ναι. Εντάξει, υπήρξαν και τα κουρέματα, μην ξεχνάμε και το PSI. Βέβαια, το μεγαλύτερο βάρος το είχαν υπομειγνήσει οι ελληνικές τράπεζες, γι' αυτό και χρειαστήκαν και κάποιες ανακεφαλοποίησεις, εκτός από την τελευταία. Mm-hmm. Τελευταία ανακεφαλοποίηση ήταν καθαρά θέμα capital control. Δεν χρειαζόταν. Από εκεί και πέρα. Δεν ήταν θέμα προβλήματος ότι έγινε κούρεμα ομολόγων, έτσι. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μπει σε μια διαδικασία του περασμένα ξεχασμένα με αυτό μετά. Κακώς βέβαια, αλλά το έχουμε αυτό οι Έλληνες, έτσι γενικά, όχι μόνο για τα οικονομικά, ακόμα και τα προσωπικά μας θέματα καμιά φορά ξεχνάμε.
αυτή τη φάση, την παρούσα συγκυρία, τελευταίους μήνες ειδικά, το επιστήλω στη Μοσκοβίση χθες, με αυτή την κυβέρνηση συνεργάζονται άψογα. Αυτό τι σημαίνει που το είπε, δεν ξέρω. Ας το ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Μήπως τα capital control ήταν το τίμημα για να μπορεί αυτή η κυβέρνηση να συνεργάζεται άψογα με τους Ευρωπαίους. Δηλαδή ότι αυτή η διαπραγμάτευση και αυτή η υπομονή που δείχνει ο ελληνικός λαός απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, μήπως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έπρεπε να μπουν τα capital control τελικά. Νομίζω μετά τα τελευταία σλέπια, τα τότε σλέπια αυτό το ρινό, δεν θα γινόταν άλλα. Τώρα capital control, capital control, δεν νομίζω. Είναι ένα πρόβλημα για μας από τα capital control. Ούτε πάλι έχετε τόσο καλή φοροδιαφυγή όσο θέλαμε τα capital control, να το πω να το χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο. Ίσως κάπου εκεί με το δημοψήφισμα και με την υποβολή του capital control που είναι δικιά μας ουσιαστικά ευθύνη, να το πω έτσι. Το ότι μπήκαν τα capital control. Ίσως κάπου εκεί σταμάτησε, έδειξαν ότι σταματάμε εδώ πέρα με τις φασαρίες και με 1002 και λέμε ναι σε όλα. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν έχουμε πει σε κάτι όχι. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει πει. Είχαν πριν μερικές εβδομάδες κάποιος Ευρωπαίος αξιωματούχος, δεν θυμάμαι τα νομοσχοβήσει κάποιος άλλος, είπε ότι συνεργόμαστε και είμαστε καλύτερα από αυτή την κυβέρνηση που του είχαμε προηγούμενη, γιατί προηγούμενη μας έπαιρνε αντιρρήσεις. Αλλά με αυτά το ναι σε όλα βγαίνουν το 2018 από το μνημόνιο. Θα βγούμε από το μνημόνιο, εκεί θα ήθελα να καταλήξω, γιατί βγαίνοντας από το μνημόνιο, το οποίο μνημόνιο είναι μια δανειακή σύμβαση, συγγνώμη δηλαδή, που δανειακή σύμβαση υπογράφουμε όλοι μας κατά καιρούς, ανάλογα αν χρειαζόμαστε ή όχι, και βάζουμε είτε εγγυήσεις, είτε αν δεν βάζουμε εγγυήσεις, έχουμε μεγαλύτερη επιτόκια. Έτσι, είναι απλά κανόνες, είναι της αγοράς αυτή. Το ότι μπήκαμε στα μνημόνια και κάναμε τη λέξη μνημόνιο τόσο μεγάλη, μόνο στην Ελλάδα γίνει αυτό, στο εξωτερικό δεν έγινε. Επίσης, το ότι θα βγούμε από τα μνημόνια, που τώρα τη λέξη καθαρή ή όχι, είναι εντελώς επικοινωνιακό αυτό. Μάλλον θα πούνε καθαρή, δεν θα είναι καθαρή. Μπορεί να μην είμαστε σε εποπτεία, θα είμαστε σε εποπτεία. Δηλαδή, θα παίζουμε πάλι με τις λέξεις όπως παίξαμε τα τελευταία χρόνια, θα συνεχίζουμε να παίξουμε. Έχουν ψηφίσει πράγματα, κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια, τα οποία θα ισχύουν για πολλά χρόνια, για τουλάχιστον δεκαετία μετά. Ορισμένα καταγίνει σκηνά το 19 και μετά από αυτά που έχουν ψηφιστεί. Οπότε η λέξη μνημόνιο ότι θα βγούμε, δεν θα βγούμε, δεν έχει καμία διαφορά από τη στιγμή που η κυβέρνησή μας έχει δεσμευτεί να τηρήσει κάποια. Οι κυβερνήσεις, γιατί η κυβέρνηση που υπογράφει τώρα δεσμεύεται και τις επόμενες κυβερνήσεις, όποια και να είναι, είτε είναι η ίδια είτε είναι κάποια άλλη. Είτε κάποιος άλλος συνασπισμός, συνασπισμός δεν είναι το κόμμα, συνασπισμός κυβερνήσεων, κομμάτων, διαφορετικών των ιδίων. Έχουν δεσμευτεί για πολλά χρόνια μπροστά. Οπότε ότι θα φύγει το μνημόνιο που είχαμε, θα έχουμε άλλο είδους εποπτεία, επιτήρηση, όπως θέλουν να το πούνε. Αλλά δεν θα και παρακολούθηση. Υπάρχουν και πιο ομαλά ευρωπαϊκά εξάμεινα, το λένε, που σε παρακολουθούν ένα εξάμεινο. Βέβαια, εμάς δεν μας παρακολουθούν εξάμεινα, να μην θα μας παρακολουθούν. Ποτέ δεν μας ελέγχανε. Έτσι. Μας παρακολουθούν και μας προτείνουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να πάρουμε απόφαση, να τα κάνουμε. Τα ρίχνουμε στους ξένους ότι μας τα ζητάνε, αλλά ξέρουμε ότι κανονικά πρέπει να τα είχαμε τηρήσει εδώ και χρόνια και πέσα έχουν μαζεμένα τώρα, τα τελευταία 7 ετία. Και πάλι, συγγνώμη για την έκφραση, μυαλό δεν βάζουμε. Απλώς έχουν ερημίσει τα πράγματα, έχουν βρει μια κυβέρνηση που μπορεί να συνεργαστούν χωρίς να γίνονται φασαρίες και τα προχωράνε.